Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα συζητήσουμε γύρω από ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς φίλους της τεχνικής του spinning. Αρκετά παιδιά κάτω από τα βιντεάκια μου γράφουν διάφορα σχόλια σχετικά με το πόσο σφιχτά ή πόσο χαλαρά πρέπει να είναι τα φρένα, ιδίως τα ψερέματα που κάνω με την τεχνική του heavy spinning. Πάρα πολλοί φίλοι μου λένε σφίξε τα φρένα, χαλάρωσε τα φρένα. Θα σας πω εγώ την προσωπική μου άποψη γύρω από, από όλες τις πτυχές και όλες τις κατηγορίες του spinning. Ξεκινώντας από τη τεχνική του egging. Εγώ στη συγκεκριμένη τεχνική του egging χρησιμοποιώ ένα βασικά ακατάλληλο μηχανισμό, γιατί είναι ένα τριχίλιαρος μηχανισμός ο οποίος είναι φτιαγμένος για τη τεχνική του medium spinning. Τις επόμενες μέρες θα προμηθευτώ μηχανισμό συγκεκριμένα για τη τεχνική του egging, γιατί σας λέω συγκεκριμένα. Άμα παρατηρήσετε, οι μηχανισμοί του egging έχουν ρηχές μπομπίνες για να παίρνουν λίγα μέτρα νήματος και να βγάζουν μακρινές βολές. Και το σημαντικό είναι ότι έχουν πάρα πολύ γραμμικά φρένα με πάρα πολλές διαβαθμίσεις, που σημαίνει ότι εσείς με ένα κλικ δεν θα σφίγγει τόσο πολύ ο μηχανισμός, δεν θα σφίγγουν τόσο πολύ τα φρένα του μηχανισμού σας. Θα έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις μέχρι να σφίξει αρκετά, έτσι ώστε στο ψάρεμα των καλαμαριών να μην έχετε απώλειες. Εγώ μέχρι στιγμή χρησιμοποιώ αυτό το τριχίλιαρο, ο οποίος ο μηχανισμός, σας είπα, το έχω και το medium spinning, αλλά στα ψαρέματά μου με την τεχνική του egging, τι κάνω. Τα φρένα μου τα ρυθμίζω τόσο όσο, ώστε όταν κάνω τη βολή με την καλαμαριέρα και την αφήσω και κατεβαίνει εκεί που θέλω και ξεκινάω εγώ και παίρνω τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα πόσκαρα του μηχανισμού και ξεκινάω εγώ τους χειρισμούς μου, όταν χτυπάω το καλαμάκι μου, τα φρένα να ξεσέρουν τόσο όσο, γιατί δεν θέλω να τα σφίξω πάρα πολύ, γιατί στην περίπτωση που έχω κάποιο χτύπημα από κάποιο καλαμάρι, τότε θα κοπούν τα πλοκάμια του ή θα καρφωθεί τόσο άτσαλα που σίγουρα θα μου φύγει. Οπότε πώς ρυθμίζω εγώ τα φρένα? Κάνω τη βολή, όπως σας είπα, αφήνω κατεβαίνει η καλαμαριέρα και όταν ξεκινάω και χτυπάω το καλαμάκι μου και ακούω το μηχανισμό καλό, ξεσέρνει πάρα πολύ, τότε τι κάνω? Σφίγγω τόσο όσο, ώστε στο τζερκ που κάνω να ξεσέρνει ελάχιστα, να κάνει ένα κρακ κρακ αυτό, τόσο. Μέχρι εκεί. Τώρα είναι 3R, είναι 3,5R, θα το δείτε εσείς στα ψαρέματά σας. Απλά να θυμάστε ότι δεν θα σφίγγετε πάρα πολύ τα φρένα για να μην έχετε απώλειες στο ψάρεμα των καλαμαριών και να χάνετε καλαμάρια. Τώρα πάμε στην τεχνική του light rock fishing. Σε πολύ μικρά δολώματα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό πέρα το μηχανισμό, ένα 500R, βέβαια είναι για πολύ μικρά ψαράκια, 2-3 γραμμάρια, το νηματάκι είναι πάρα πολύ ψηλά. Εδώ πάλι τα φρένα τα ρυθμίζω πάρα πολύ χαλαρά, γιατί οι διατομές είναι πάρα πολύ ψηλές, 0-3-0-4 πέ νήμα, 0-16-0-18 μπροστά παράμολο πιτωνιάς. Τα φρένα είναι ελάχιστα σφιχτά, γιατί και το καλαμάκι είναι λεπτό, και τα νήματα ψηλά και όλο το σετάκι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Για να έχετε μια εικόνα σχετικά με την αντίσταση που θα βάζετε στα φρένα σας, καλό είναι να προμηθευτείτε ένα, όπως λέγαμε παλιά, ένα κανταράκι, ένα ψηφιακό, εδώ πέρα μια ψηφιακή ζυγαριά. Θα δέσετε σε κάθε μηχανισμό σας, θα κάνετε μια θηλιά μπροστά και θα δέσετε στην άκρη της ψηφιακής ζυγαριάς το νηματάκι σας και θα τραβάτε εμπειρικά να δείτε περίπου πόσο είναι η αντίσταση που χρησιμοποιείτε κάθε φορά σε κάθε τεχνική. Εγώ για παράδειγμα, μετά από τόσα χρόνια, δεν χρησιμοποιώ πια ηλεκτρονική ζυγαριά στα ψαρέματα και εμπειρικά με το χέρι ρυθμίζω τα φρένα. Στο συγκεκριμένο μηχανισμό φανταστείτε ότι η αντίσταση είναι περίπου στα 300, max 400 γραμμάρια η αντίσταση των φρένων. Σε πιο μεγάλα τώρα τεχνητά με τη τεχνική του light rock fishing, δηλαδή με τεχνητά δολώματα 4, 5, 6 έως και 10 γραμμάρια, χρησιμοποιώ εδώ πέρα ένα μηχανισμό ο οποίος είναι 2.500. Εδώ βέβαια το νηματάκι είναι λίγο πιο χοντρό και τα παραμολάκια λίγο πιο, πάλι λίγο πιο χοντρά. Βέβαια πάλι αναλόγως που ψαρεύετε. Για παράδειγμα, εγώ στο ψάρεμα των Σαργών χρησιμοποιώ ένα νηματάκι 0.4-0.6 και παράμολο 0.20-0.22, γιατί πάρα πολλές φορές όταν καρφώσουμε ένα ψάρι θέλουμε αρκετή δύναμη για να το βγάλουμε από το βυθό. Και επειδή ο σαργός δουλεύει χαμηλά, να μην έχουμε θέμα, μην μας τρίψει κάπου και μας κόψει. Στο συγκεκριμένο εδώ πέρα μηχανισμό, η αντίσταση στο φρένο πάει γύρω στα 500 με 600 γραμμάρια η αντίσταση. Αλλά το θέμα τι είναι βέβαια, τώρα μου πεις είναι στάνταρ τα φρένα που θα βάλεις. Το καλό είναι στα ψαρέματά μας, μέχρι και τη τεχνική του medium spinning, και στο egging και στο light και στο medium,
προσαρμόζουμε τα φρένα μας αναλόγως το ψάρι που έχουμε μπροστά μας και το τερέν που είναι όλο το πεδίο αυτό μπροστά μας εκεί που ψαρεύουμε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όταν εγώ ένα ψάρι το έχω καρφώσει στην αρχή, όταν καρφώσω, θέλω αρκετή δύναμη για να περάσουν τα αγκίστρια από τη σαλαγιά, από το ψαράκι μου, να καρφωθούν στο στόμα του ψαριού για να μπορέσω να το κρατήσω. Μετά, όταν δω και τραβάει το ψάρι και κάνει αρκετά νεύρα, και είναι αρκετά νευρικό και μου παίρνει αρκετά φρένα, εγώ τι κάνω? Χαλαρώνω λίγο τα φρένα και μπορώ και αυξομειώνω την αντίσταση των φρένων για να μπορώ να ψαρέψω ξεκούραστο το ψαράκι και να το κουράσω. Γι' αυτό όλοι οι μηχανισμοί του spinning που χρησιμοποιούμε έχουν προστινά φρένα, για να μπορούμε να αυξομειώνουμε την αντίστασή τους πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, για να ψαρεύουμε και να κουράσουμε το ψαράκι μας ξεκούραστα. Τώρα, στην τεχνική του medium spinning χρησιμοποιώ ένα τριχίλιαρο μηχανισμό λίγο πιο μεγάλο. Εδώ πάμε σε νηματάκια P08 P1 και παραμολάκια 0.33 μέχρι και 0.40 άνετα, αναλόγως βέβαια πάλι που στοχεύουμε. Αυτό το συγκεκριμένο εγώ μηχανισμό το χρησιμοποιώ για τα ψαρέματα, συνήθως για τα λαβράκια λούτσους, και με αυτό το νηματάκι και με ένα παράμολο πάνω 0.33, 0.35, 0.37, η αντίσταση των φρένων που έχω εγώ προρυθμίσει στο μηχανισμό είναι περίπου γύρω στο 1 κιλό με ένα 200, 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Είναι υπέρα αρκετό. Όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό όταν καρφώσετε ένα ψάρι να έχετε στην αρχή λίγο παραπάνω σφιχτά τα φρένα, για να μπορέσετε να καρφώσετε καλά με το αγκίθιστα της αλαγκιάς σας τα σαγόνια του ψαριού, και μετά με τη βοήθεια του καλαμιού, με την παραβολή του καλαμιού και με τη ρύθμιση των φρένων, είτε αυξομειώνετε, είτε αυξάνετε, είτε μειώνετε αναλόγως τι γίνεται μπροστά σας, είσαστε δηλαδή πάντα σε μια κατάσταση συναγερμού, είσαστε πάντα σε ετοιμότητα, θα μπορέσει να κουράσετε το ψάρι σας και να βγει έξω με ευκολία. Εγώ συνήθως στα λαβράκια που χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο μηχανισμό, το 1 κιλό φρένο είναι υπέρ αρκετό. Τώρα πάμε στα πολύ extreme, στα πιο heavy μηχανάκια. Στην τεχνική εγώ του heavy spinning χρησιμοποιώ ένα 5000 μηχανισμό, salt water heavy duty. Αυτό το μηχανισμό το έχω καταευχαριστηθεί. Εδώ πάλι τα πράγματα είναι λίγο πιο μπερδεμένα. Να σας πω εγώ, οπότε κάρφωνα ένα ψάρι μεγάλο, επειδή είχα συνηθίσει από το medium spinning και από το light rock, με το που καρφώσω να χαλαρώνω λίγο για να ερεμήσω, όσες φορές το έκανα εγώ με την τεχνική του heavy spinning, είχα φάει μεγάλη ήττα. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργούσα. Με το που καρφώσεις το ψάρι, μετά τα φρένα δεν πρέπει να τα πειράξεις καθόλου. Εγώ ιδίως που ψαρεύω σε ρηχά σημεία, δεν χαλάρωνα καθόλου τα φρένα τώρα τελευταία, και όσα ψάρια κάρφωσα, κατάφερα και τα πήρα. Αν γιατί σε ένα ψάρι που καρφώσεις μια συναγρίδα, με το που την καρφώσεις και δεις και τραβάει, κάνεις το λάθος και ανοίξεις ένα κλικ τα φρένα του μηχανισμού, τότε της δίνεις ένα πολύ μεγάλο περιθώριο να τραβήξει με δύναμη και να πάει να σου βραχώσει ή να σου κόψει το νήμα. Όσες φορές το έκανα, βέβαια, γιατί όταν καρφώσεις ένα ψάρι, σε πιάνει ένας μικρός πανικός και λες τώρα εντάξει να το παλέψω, να το ευχαριστηθώ, να το κουράσω. Στην τεχνική του heavy spinning αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να το δουλεύεις στα όρια του μηχανισμού σου και να δουλεύει και το καλάμι στα όρια. Δεν σε παίρνει να κάνεις λάθη ούτε να δώσεις καθόλου περιθώριο στο ψάρι. Στη συναγρίδια, όσες φορές έδωσα εγώ λίγο αέρα στο ψάρι, κατευθείαν μου βράχωσε και τις περισσότερες φορές μου έκοψε. Γι' αυτό στο μηχανισμό που χρησιμοποιώ εδώ πέρα είναι ένα, είπαμε, 5000 μηχανισμό heavy duty, με ένα νηματάκι P1,5 πάνω, με παράμολα, επειδή εγώ ψαρεύω σε πολύ ρηχά σημεία, 0.52-0.57, και τα φρένα τα έχω προρυθμίσει γύρω στα 2 με 2.200, 2 κιλά και 200 γραμμάρια, φανταστείτε η αντίσταση των φρένων. Απλά να θυμάστε ότι όταν καρφώσετε ψάρι, δεν θα τα χαλαρώσετε καθόλου. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο αγχωτικό, μπορεί να σας ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά όπως θα δείτε και στη συνέχεια στο επόμενο βιντεάκι που έχω καρφώσει ένα ωραίο μανάλι, τράβαγε αυτό και εγώ τα φρένα δεν τα χαλάρωσα καθόλου, κατάφερα και το έφερα κοντά μου, και μονάχα σε κάποια στιγμή που πήγε, επειδή είχα πολύ εγώ μεγάλη δύναμη, ασκούσα πολύ μεγάλη δύναμη με το μηχανισμό και με το καλάμι μου, και το ψάρι τραβούσε γι' αυτό πάρα πολύ, προσπάθησε να κάνει γωνία και να μπει κάτω από μια πέτρα. Εγώ τι έκανα? Άνοιξα το pick-up του μηχανισμού και το άφησα να φύγει ανοιχτά. Το ψάρι δεν πήγε χαμηλά, πήγε μεσόνερα και ανοιχτά, και με το που άνοιξε κατευθείαν και μου πήρε 3-4 μέτρα και είδα ότι χαλάρωσε και έφυγε από το επικίνδυνο σημείο, ξαναέκλεισε το μηχανισμό και ξανασυνέχισα να τρομπάρω πάρα πολύ δυνατά. Αυτό ήταν υπέρ αρκετό.
Το ψάρι είχε ήδη κουραστεί, γιατί κουράζεται σχετικά εύκολα τα μικρά, ιδίως τα μαγιάτικα, μέχρι 4-5 κιλά κουράζονται σχετικά εύκολα και το πήρα. Απλά να θυμάστε, συναγρίδα, μαγιάτικο, συναγρίδα, στήρες και ροφοειδή, full δύναμη, full γκάζια. Το ίδιο κάνουμε και στα μικρά τα μαγιάτικα, στα μανάλια δηλαδή. Απλά σε περίπτωση που είσαστε σε δύσκολο σημείο και πάει να σας μπει γωνία προς τα κάτω, να καρφωθεί γιατί το ψάρι μέσα σε κάποια πέτρα και να τρίψει το νήμα, θα ανοίξετε το pick-up, θα φύγει λίγο ανοιχτά και μετά θα ξανασυνεχίσετε χωρίς να πειράξει καθόλου τα φρένα. Εγώ τα φρένα πλέον, μετά από κάποιες ήττες που έχω φάει τώρα τελευταία, τα φρένα τα έχω σταθερά εκεί στα 2-2-200 και τρομπάρω με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Το μόνο που κάνω είναι κάποιες φορές, αν χρειαστεί, να ανοίξω το pick-up του μηχανισμού, να αφήσω να ελευθερωθεί λίγο νήμα, οριακά, για πολύ λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα, και μετά να συνεχίσω πάλι να τρομπάρω και να πάρω το ψάρι έξω. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Ό,τι σας είπα είναι προσωπικές εμπειρίες. Να θυμάστε, στο egging ρυθμίζουμε τα φρένα τόσο όσο, ώστε όταν κάνουμε το jerk να ξεσένει λίγο τα φρένα του μηχανισμού. Γιατί θέλουμε όταν καρφωθεί το καλαμάρι να μην βρει πολύ μεγάλη αντίσταση και να κοπούν τα προκάμια του κατά τη διάρκεια της μάχης. Στα μικρά μηχανάκια του Light Rock Fishing η αντίσταση στο φρένο είναι γύρω στα 300 γραμμάρια, max 500 γραμμάρια. Στα λίγο μεγαλύτερα μηχανάκια Light Rock Fishing και με γεδί λίγο μεγαλύτερα τεχνητά δολώματα 5-10 γραμμάρια, εκεί τα φρένα παίζουν 500-600 γραμμάρια max. Στο medium spinning χρησιμοποιούμε λίγο πιο μεγάλους μηχανισμούς, εκεί τα φρένα μας θα προρυθμίζονται γύρω στο 1 κιλό με 1-100, max 1-200, και στην τεχνική του heavy spinning τα φρένα μας θα τα προρυθμίσετε, να θυμάστε ότι τα προρυθμίζουμε γύρω στα 2 κιλά με 2-200. Αλλά είναι πολύ σημαντικό στην τεχνική του heavy spinning να μην πειράζετε καθόλου τα φρένα κατά τη διάρκεια της μάχης. Όσες φορές το έκανα, το μετάνιωσα, γιατί 9 στις 10 περιπτώσεις είχα χάσει το ψάρι. Είναι πολύ σημαντικό στους μηχανισμούς σας να δείτε αν τα φρένα σας δουλεύουν σωστά και έχουν γραμμική ανταπόκριση. Δηλαδή, ότι όσο και αν αυξάνεται η δύναμη στο νήμα, πρέπει η αντίσταση των φρένων να είναι σταθερή και να μην αυξομειώνεται. Δηλαδή, τι σημαίνει, μου έχει τύχει παλαιότερα σε πολύ φθηνό μηχανισμό, όταν είχε πιαστεί συγκεκριμένα στο ψάρι με των λαβρακιών, όταν είχε πιαστεί ένα αξιόλογο ψάρι και τραβούσε δυνατά, η αντίσταση εκεί που το είχα ρυθμίσει εγώ, παραδείγματος χάρη στο 1,5 κιλό, ξαφνικά σε ένα απότομο τράβηγμα η αντίσταση των φρένων έπεφτε στο μισό κιλό. Εγώ έσφυγα τα φρένα, ξαφνικά τα φρένα πηγαίνανε από 1,5 στα 2 κιλά. Πάλι σε ένα απότομο τράβημα ξανά έπεφτε η αντίσταση των φρένων και δηλαδή τα φρένα μου ήταν πάρα πολύ χάλια. Με αποτέλεσμα να κάνω εγώ τα φρένα και να έχω πιάσει πια την μπουμπίνα με το χέρι και να λιγοκλίνω τα δάχτυλά μου πάνω, προσπαθώντας έτσι να κουράσω τα ψάρια. Βέβαια, έχασα ψάρια, πήρα και ψάρια, αλλά μετά έμαθα ότι δυστυχώς ό,τι πληρώσεις παίρνεις και καλό είναι να προσπαθείτε να κάνετε καλές αγορές με ποιοτικά πράγματα. Γιατί δυστυχώς με την τεχνική του spinning θα τύχεις μια μέρα καλή και θα απογοητευτείς αν τα εργαλεία σου δεν δουλεύουν σωστά. Θα δείτε τώρα και ένα βιντεάκι με ένα ωραίο μανάλι που πιάστηκε με την τεχνική του heavy spinning. Θα δείτε αυτό που σας είπα. Δεν χαλάρωσε καθόλου τα φρένα. Μονάχα όταν κάποια στιγμή ζορίστηκα, άνοιξε, είπαμε, όπως είπαμε, το pick-up, το άφησα να φύγει λίγο στα ανοιχτά και μετά ξανατρομπάρσα δυνατά και το πήρα πίσω. Πολύ θα χαρώ να συζητήσουμε αν έχετε κάποιο άλλο θέμα. Και θα μπορέσω να σας πω και εγώ τη γνώμη μου και μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Χαίρομαι που ανταλλάσσουμε απόψεις. Ελπίζω να βοήθησα τα παιδιά από το κανάλι μου, οι οποίοι μου στέλνουν διάφορα μηνύματα σχετικά με τα φρένα. Εφαρμόστε τα και πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι επιτυχίες στα ψαρέματά σας και θα ευχαριστηθείτε καλύτερα το ψάρεμά σας. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με νέο βιντεάκι και με νέα ψαρέματα. Ωραίο ψάρι. Φύγε, 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 φύγε.
ωραίο ψάρι. Να το. Να το νερό ψαράκι. Να το και ένα μανάλι. Θα το άφηνα, αλλά έχει σκιστεί άσχημα εδώ από κάτω. Έχει κάνει ολόκληρη τρύπα από τη σαλαγιά. Ένα ψαράκι να το κρατήσω. Εδώ. Να. Πάνω στο tight bin, το lunch, κατά 160. Εδώ.